Οι δηλώσει του Νίκου Βούτση περί χωροταξική αποκλιμάκωση του Καλικράτη, έστω και λακωνικέ σε πρώτη φάση, ήταν αρκετέ για να προκαλέσουν τι πρώτε συζητήσει ανά την Ελλάδα για αλλαγή του σημερινού γεωγραφικού χάρτη τη αυτοδιοίκηση. Οι συζητήσει αυτέ, βέβαια, ποτέ δεν έβαψαν, έστω και αν για ένα χρονικό διάστημα είχαν φανερά κοπάσει. Όλα όσα συζητήθηκαν στη φάση τη διαβούλευση του Καλικράτη πριν την εφαρμογή του ανασύρονται σιγά σιγά από τα συντάρτια και σύντομα αναμένεται να αποτελέσουν και πάλι πεδίο διεκδικήσεως με την αυπακτία φυσικά να μην αποτελεί εξαίρεση. Η αυπακτία ω ενιαίο σήμερα Δήμο στρέφει στο εσωτερικό τη δυνάμει, οι οποίε ποτέ δεν σταμάτησαν να μιλούν για λάθη στη χάραξη των ορίων του Δήμου, με κυριότερε αυτέ του ορεινού όγκου. Πρωταγωνιστές σε αυτό το επίπεδο οι άνθρωποι τη αποδοτία, οι οποίοι έφτασαν το θέμα μέχρι και το Συμβούλιο τη Επικρατεία πριν λίγα χρόνια, διεκδικώντα τη δημιουργία ενό ορεινού Δήμου στην περιοχή. Οι δηλώσει Βούτσι, όπω είναι πολύ λογικό, αναθέρμαναν τι διαθέσει του και όπω λένε καλά πληροφορημένε πηγέ τη εφημερίδα Ναυπακτία Πρε, περιμένουν με το όπλο παραπόδα ώστε να αναλάβουν έντονη δράση το αμέσω επόμενο χρονικό διάστημα. Βασιζόμενοι στη μία από τι δύο προτάσει που είχαν κατατεθεί όταν ο Καλλικράτη ακόμα καταρτιζόταν, οι αποδοτοί θα επαναφέρουν το θέμα επιτακτικά, υποστηρίζοντα μάλιστα αυτή την ώρα κάποιοι από αυτού ότι το φάλτσο του 2010 θα διορθωθεί σίγουρα. Συμμάχου στον αγώνα θεωρούν και του κατοίκου του πρώην Δήμου Πλατάνου, οι οποίοι είναι αλήθεια ότι τα πρώτα τέσσερα χρόνια του Καλλικράτη μόνο ευχαριστημένου δεν του άφησαν. Από εκείνη την πρόταση, βέβαια, η οποία συμπεριέλαμβανε ω ενιαίο Δήμο τρει από τι έξι σημερινέ δημοτικέ ενότητε, υπάρχει και ένα μεγάλο ερωτηματικό που δεν είναι άλλο από την Πυλήνη. Εδώ τα δεδομένα φαίνεται να μην είναι με το μέρο των ορεινών, μια και αυτό το κομμάτι του Δήμου γέρνει περισσότερο προ τα κάτω και όχι προ τα πάνω. Αυτό όμω, σύμφωνα και με τι εκτιμήσει ανθρώπων, οι οποίοι ασχολούνται ήδη με το θέμα, ακόμη και αν η Πυλήνη μείνει στα παιδινά, δεν θα μπορέσει να σταθεί εμπόδιο στη διάσπαση του Δήμου, άρα και στη δημιουργία ενό αυτόνομου ορεινού. Στην περίπτωση που η κυβέρνηση αποφασίσει σοβαρά να ανοίξει το θέμα, τότε δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται και η αποχώρηση του γαλατάκι του περιθωρίου από την Αυπακτία και η ένταξή του στο Δήμο Μεσολογίου. Οι κάτοικοι των δύο διαμερισμάτων και τα τοπικά συμβούλια έχουν ξεκαθαρίσει ότι το αίτημα αυτό παραμένει πάγιο για του ίδιου και με την πρώτη ευκαιρία που θα δοθεί, θεωρείται σίγουρο ότι θα το επαναφέρουν. Το βλέμμα προ τι αλλαγέ έχει στραμμένο και η Δωρίδα, η οποία και αυτή στη μετακαλικράτη εποχή δεν διάγει και τι καλύτερε των ημερών τη. Η ανομοιομορφία του Δήμου είναι κάτι περισσότερο από εμφανή, μια και το ευπάλιο με την τολοφόνα ούτε μία σχέση έχουν, αλλά και φαίνεται να μην μπορούν να αποκτήσουν με το Λιδωρίκι και τα βαρδούσια. Το αίτημα για τη δημιουργία δύο δήμων θεωρείται δεδομένο ότι θα κατατεθεί και από εκεί με κάποιου όμω, να καιροφυλακτούν για τη διεκδίκηση κάποιων άλλων ετοιμάτων. Συγκεκριμένα υπάρχουν δυνάμει στα δυτικά τη Δωρίδα, στο Ευπάλιο δηλαδή, και τα παράθαλάσσια χωριά του, που εδώ και χρόνια μιλούν για την ανάγκη συνένωση με την Αύπακτο, μια και μεταξύ αυτών των περιοχών η σύνδεση είναι δεδομένη σε επίπεδο καθημερινότητα. Το μέτωπο αυτό, στην περίπτωση που μπορούσε να γίνει πράξη κάποια στιγμή, θα ανέβαζε κατά πολύ τι μετοχέ τη περιοχή σε επίπεδο διεκδικήσεων, αν βέβαια πρώτα υπήρχε πολιτική βούληση μεταξύ των δύο πλευρών και φυσικά στη συνέχεια, εάν βρισκόταν και η φόρμουλα να επιτευχθεί. Πρόκειται για δύσκολο εγχείρημα, το οποίο προσκρούει κυρίω στα όρια των ομών, με προεκτάσει μέχρι και στο Σύνταγμα.